Β και εδάφιον 8. Σελίδα λοιπόν 1071, Β, κεφάλαιο 8 εδάφιο. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμον το βασιλικό κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου παραβάτε. Διότι όσο εις φυλάξει όλο τον νόμο και πτέσει εις εν, έγινε δενυχώς πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος, εις το νός της δεν έκαμεν έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο χριστιανός είναι η προσωποληψία. Και προσωποληψία είναι είτε θετική, θα έλεγα, είτε αρνητική. Δηλαδή είτε δείχνουμε πιο πολύ αγάπη και κάνουμε χατήρια σε κάποιους που αγαπάμε, δικούς μας ή κολλητούς μας ή φίλους μας, ή δείχνουμε αντιπάθεια και απομακρυνόμαστε από τους αδελφούς μας, τους οποίους δεν συμπαθούμε και οι οποίοι δεν είναι δικοί μας, όπως λέμε. Και αυτό είναι κρίσης και κατάκρισης και μας οδηγεί και σε καταδίκες και μας οδηγεί και σε μη συγχώρεση. Ο χριστιανός έχει τη δικαιοσύνη του Θεού και είναι απαραίτητο να έχει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ούτε χαριστική σε κάποιους, αλλά ούτε αυστηρή σε άλλους. Με τον μόνο άνθρωπο που δικαιολογείται η αυστηρότητά μας είναι ο εαυτός μας. Μόνο με τον εαυτό μου μπορώ να είμαι αυστηρός, με κανέναν άλλον. Αλλά αντιθέτως η επιοίκειά μας να γίνεται γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά ούτε και υπερβολική επιοίκεια στην αμαρτία, αποδοχή της αμαρτίας σε ανθρώπους τους οποίους συμπαθούμε. Είτε το ένα είτε το άλλο είναι κρίσης και θα κριθούμε. Επίσης γνωρίζουμε ότι και τώρα κρινόμεθα, αλλά και όταν θα σταθούμε, εάν σταθούμε στο βήμα του Χριστού, και εκεί θα κριθούμε για να ανταμυφθούμε έκαστος κατά τα έργα τα οποία έπραξε δια του σώματος αυτού, καλά ή κακά. Όμως έχουμε ένα όπλο να αντιμετωπίζουμε την κρίση του Θεού και εδώ στη γη και μπροστά στο βήμα του Χριστού. Το έλεος και τη μακροθυμία. Η κρίση και εδώ και στο βήμα του Χριστού θα είναι ανήλαιος σε αυτούς που δεν συγχωρούνε αλλά κρίνουνε, κατακρίνουνε, καταδικάζουνε. Θα είναι ανήλαιος. Ο Θεός μας τα είπε όλα και με αγάπη να μετανοήσουμε, αλλά και με φόβο Θεού να προσέξουμε. Η κρίση θα είναι ανήλαιος, χωρίς έλεος, σε όλους και στον κάθε έναν ξεχωριστά από αυτούς που σήμερα δεν κάνουμε έλεος, δεν μακροθυμούμε. Δεν είναι να παίζουμε, αδερφοί. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό κεθερίζει. Εάν σπείρεις κρίση, κατάκριση, καταδίκη εκ της σαρκός σου, γιατί μόνο σαρκικό φρόνημα είναι αυτό, δεν είναι φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, θα θερίζεις πάντοτε φθορά. Δεν θα σου βγαίνει τίποτα. Δεν θα πηγαίνει καλό τίποτα. Πείνα θα έρχεται. Ταλαιπωρία θα έρχεται. Δοκιμασία θα έρχεται. Θα φοβάσαι εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Εάν όμως σήμερα, αδερφοί, πάρουμε την απόφαση αυτή, και εγώ την πήρα, Χριστέ μου, βόηθα με να την τηρίξω,
Όποιος πήρε αυτή την απόφαση να σηκώσει το χέρι του. Το σηκώνει στο χέρι σου με όλη σου την καρδιά. Παίρνουμε την απόφαση σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Αμήν, αδελφοί. Κρίσης φεύγει από μέσα μας. Κατάκρισης φεύγει από μέσα μας. Και όταν δεν μπορούμε, το καταδικάζουμε στο όνομα του Χριστού και λέμε «Βόηθα με να μπορέσω». Αλλά θέλω. Αμήν. Θέλω. Καταδίκη κανενός ανθρώπου. Πώς έχω καταδικάσει εγώ. Κύριε μου, λέει σε με. Συγχώρεσέ με, Κύριε μου. Κανέναν άνθρωπο, αδερφοί, δεν καταδικάζουμε. Κηρύττουμε ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους. Όπως μας ελευθέρωσε ο Χριστός, έτσι ελευθερώνουμε και εμείς όλους σήμερα. Δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν δεμένο για να είμαστε ελευθερωμένοι από το Θεό. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Και συγχωρούμε εξ όλης της καρδίας μας. Γιατί αν σήμερα δεν συγχωρήσουμε εξ όλης της καρδίας μας, ούτε ο Πατέρας μας ο ουράνιος θα συγχωρήσει σε εμάς τις αμαρτίες μας. Συγχωρούμε όλους εξ όλης της καρδίας μας. Και αν κάτι έχει περάσει και έχει ξεχαστεί, ζητάμε το Χριστό που τα θυμάται όλα, να προσευχηθεί στον Πατέρα μας τον ουράνιο και εμείς στον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας να προσευχείται, να προσευχηθεί στον Παράκλητο και καθώς μετανοούμε να αφαιρεθούν. Θέλουμε από σήμερα να ζούμε ελεύθερα. Αμήν, αδερφοί. Ελεύθερα από όλα και από όλους τους ανθρώπους. Ελεύθερα. Γιατί το έλεος καυχάται την ώρα της κρίσεως. Και σήμερα κάνουμε έλεος σε όλους. Αμήν. Σε όλους, σε όλους. Τους συγχωρούμε όλους. Τους αγαπάμε όλους. Προσευχόμαστε και τους ευλογούμε όλους. Γιατί θέλουμε εκείνη τη στιγμή να πούμε στον Κύριο καυχόμεθα στο έλεος που έβαλε στην καρδιά μας. Καυχόμεθα στην αγάπη σου, Θεέ μου, που πλημμύρισε στην καρδιά μας με το Πνεύμα σου το Άγιο. Αμήν. Ελεύθεροι σήμερα όλοι, αδερφοί. Όλοι. Όλοι. Κύριε Θεέ μου, δεν θέλω να σας αφήσω, θέλω όλοι, αδερφοί. Και αν υπάρχει κάποιος που ακόμη όχι, εμείς να προσευχηθούμε όλοι, αδερφοί. Προσευχόμαστε και για τον εαυτό μας και για αυτούς που δεν μπορούν. Θέλουμε σήμερα να πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού προς απόλυτη ευλογία. Όλους τους ελευθερώνουμε, όλους προσευχόμαστε για αυτούς, όλους τους ελεούμε, όλους τους ευλογούμε και λέμε Κύριε ευλόγησέ τους πιο πολύ από μας. Αμήν, αδελφοί, πιο πολύ από μας, όλους. Ας σηκωθούμε τώρα.